Είμαι ο Τιμολέων Διαμαντής, είμαι 28 ετών, κατάγομαι από τη Μακρινή Τσαπηλίου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βόλο, όπου και διαμένω εκεί αυτή τη στιγμή. Και δουλεύω σαν επαγγελματίας μάγειρας τα τελευταία 4 χρόνια. Θα κάνω καραβίδι σωτέ με κρέμα από λευκό δαραμά, ένα γρήγορο τουρσί σέλερι τη στιγμή και μια σάλτσα μπισκ που θα γίνει από το κεφάλι της καραβίδας. Μέχρι τα 21 μου έκανα ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα, βαφές αυτοκινήτων, και εντελώς τυχαία ξεκίνησα να μαγειρεύω. Αυτό με οδήγησε στο να γραφτώ σε μια σχολή και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο πιο πολύ. Η μαγειρική με γεμίζει απόλυτα και επίσης μου αρέσει γιατί συνδέεται με το προηγούμενο επάγγελμά μου. Όπως για να κάνεις τώρα μια συνταγή χρειάζονται γραμμάρια, έτσι χρειαζόταν μια συνταγή για να φτιάξεις ένα χρώμα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι η ευχαρίστηση του πελάτη και το χαμόγελο για το αποτέλεσμα. Πάμε όλα καλά. Τέλεια. Με τη συμμετοχή μου στο MasterChef, να πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι που με φοβίζει. Πιστεύω στον εαυτό μου και έχω την νοοτροπία νικητή. Ξεκίνησα με διαφορετική σειρά από ό,τι το είχα σκεφτεί και με δυσκόλεψε λίγο ο τρόπος που εξελίχθηκε η όλη η διαδικασία. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Είμαι λίγο πριν τους κριτές. Έχω ετοιμάσει όλες μου τις παρασκευές. Και εκεί που ένιωθα άγχος, λέω αυτή είναι η δουλειά σου και απόδειξε τι αξίζεις. Καλησπέρα. Πες μας, το όνομά σου. Ονομάζομαι Τιμολέων Διαμαντής. Τιμολέων, είσαι μαγειράς, επαγγελματίας. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 28. Και μαγειρεύεις από? Μαγειρεύω από το 22. Τιμολέων, στο MasterChef γιατί ήρθες? Για γνώσεις, εμπειρία. Και πιστεύω στον εαυτό μου να φτάσω μέχρι την πεντάδα και γιατί όχι για τον τελικό. Άρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι διαδικαστικό αυτό που γίνεται. Είναι δεδομένο το ότι θα περάσει την επόμενη φάση για σένα. Έχω έρθει με αυτή την νοοτροπία, στο να περάσω. Αυτή τη στιγμή έχω γυρίσει από το εξωτερικό. Από πού? Ήμουνα στη Σκανδιναβία, στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Και δούλευε σε κάποιο εστιατόριο? Δούλευα σε μια αμερικάνικη εταιρεία που έχει διάφορες εστιατόρες σε όλο τον κόσμο. Και πριν ένα μήνα γύρισα καθαρά και μόνο για το παιχνίδι. Την ώρα που μαγείρευα, μου κάνανε διάφορες ερωτήσεις και για να μην το κρύψω, αυτό μου ανέβασε το ηθικό, με χαλάρωσε και με βοήθησε πολύ για να ολοκληρώσω το πιάτο μου. Έτοιμες οι καραβίδες, οι ουρές? Ναι, ένα λεπτάκι και είμαι έτοιμος. Έτοιμος. Για να δούμε, Τιμολέων. Σε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα? Αρκετά. Αρκετά. Αν και δεν το λέω συχνά, γιατί δεν με ενδιαφέρει και πολύ η εμφάνιση, να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο. Ευχαριστώ πολύ ωραία στιγμή. Να δούμε και γευστικά. Βεβαίως. Και το ψήσιμο. Βεβαίως. Έλατε. Πώς σας φαίνεται? Η εικόνα είναι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει σκέψη στο πιάτο και φαίνεται αυτό. Συνάδει με την κίνησή σου μέχρι τώρα. Η υφή είναι πολύ σωστή. Πολύ σωστό ψήσιμο. Έχει σεβαστεί το υλικό. Λεωνίδα. Δύο από τα αγαπημένα μου υλικά είναι η καραβίδα και ο ταραμάς. Εξαιρετική καραβίδα, εξαιρετικός ταραμάς. Εξαιρετικό τουίλ, γαστρονομικό στήσιμο. Αυτό είναι που λέμε θέλουμε πιάτα γαστρονομικού επίπεδου. Που ξεκινάνε από το στήσιμο μέχρι την εκτέλεση. Από τη διαδικασία μέχρι την παρουσίαση. Μαγείρεψε ψύχρεμα, καθαρά και έστεισε ένα εξαιρετικό πιάτο για μένα. Και να πούμε ότι έχει κρατήσει και μια ελληνικότητα, έτσι. Από τη στιγμή που έχει χρησιμοποιήσει ένα υλικό όπως είναι ο ταραμάς, αναδεικνύει ένα πιάτο το οποίο αντιπροσωπεύει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, κύριε, συμφωνείτε ότι τέτοια πιάτα ψάχνουμε στο MasterChef? Τέτοια πιάτα ανεβάζουν και το επίπεδο του ίδιου του διαγωνισμού. Έχεις καταλάβει ότι μιλάμε για σένα? Μάλιστα. Τιμολέων, στο τραπεζάκι έχει ποδιές. Πήγαινε, διάλεξε μια. Αυτή η ποδιά σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Έχω προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο της γαστρονομίας για να καταφέρω κάτι καλό. Και πιστεύω αυτή η στιγμή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για μένα. Την πήραμε την ποδιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Και το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Άτομα σαν τον Τιμολέον να μας δείχνουν πιάτα τα οποία θα ανεβάσουν το επίπεδο του διαγωνισμού. Και πιάτα σαν τον Τιμολέον και άνθρωποι σαν τον Τιμολέον για να παρασέρουν και τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Το μάθεις επ' αφορά και αυτό το κομμάτι των μαγείρων και κάποιους ανθρώπους ερασιτέχνες που το αγαπάνε πάρα πολύ. Άνθρωποι σαν τον Τιμολέον είναι αυτοί που θα τους τραβήξουν παρέα να γίνουν καλύτεροι. Πού είναι ο Καβαλιώτης, ο φίλος μου που μου έλεγε. Ωραία! Γιατί είπα το πρωί ότι ξέχασα να πάρω ποδιάκι. Μου λέει θα φύγεις με τη λευκή, λέει.